Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα, με την πλειοψηφία των νοικοκυριών να δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Εννοείται ότι είναι υψηλές. Πρέπει κάτι να γίνει. Το φαινόμενο ενσκύπτει ενισχυμένο και στην ενέργεια, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει την επέκταση των μέτρων στήριξης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και το μήνα Νοέμβριο, αυξάνοντας το ύψος της επιδότησης. Μιας και δεν μπορούν να μειώσουν τις τιμές, τουλάχιστον ας φροντίσουν στους χάμηλους συνταξιούχους να δώσουν κάποιες βοήθειες. Η ενίσχυση για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατόρες αυξάνεται σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και πλέον ανέρχεται σε 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατηγορία αυτή καταλαμβάνει το 90% των νοικοκυριών στη χώρα. Δεν πιστεύω τίποτα. Πιστεύω μόνο ότι μου έρχεται και πληρώνω. Να είναι πιο φθηνό το ρεύμα. Το μέγιστο αγαθό του ανθρώπου που κινείται. Υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, την ίδια ενίσχυση θα λάβουν και όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση που ξεπερνά τις 500 κιλοβατόρες. Είχε φτάσει εξοφλητικός 160, τώρα είναι 101. Με λιγότερη, με 15% μείωση στην κατανάλωση και πάλι είναι αυξημένος. Για τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, η ενίσχυση ανέρχεται στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα για το σύνολο της κατανάλωσης και απορροφά το 100% του αυξημένου κόστους. Επιδοτήσεις καλές είναι να γίνονται. Η ενίσχυση αυξάνεται και για τους αγρότες, ανεξαρτήτως ισχύως παροχής και επίπεδου τάσης, που πλέον θα ανέρχεται σε 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης. Μακάρι να βοηθεί ο κόσμος που δεν μπορεί να πληρώσει τα ρεύματα. Αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα δουν στους λογαριασμούς τους οι καταναλωτές, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ελαφρά αυξημένη επιδότηση τον Νοέμβριο σε σχέση με τον Οκτώβριο, καθώς οι πάροχοι ανακοίνωσαν αυξήσεις, σε διψήφια μάλιστα ποσοστά, για τις τιμές του ρεύματος τον Νοέμβριο, ενσωματώνοντας τις αυξήσεις στο φυσικό αέριο που προκάλεσαν άνοδο στις χονδρικές τιμές του ρεύματος.